Για να απαντήσουμε, πρέπει να επιστρέψουμε στις ρίζες του σημερινού ελληνικού πανεπιστημίου. Και αυτές δεν είναι άλλες από τη μεταπολίτευση. Παρά τη μεγάλη ηθική αποστροφή και την πολιτική αποδοκιμασία της Χούντας από το λαό, το χουντικό καθεστώς δεν έπεσε λόγω της εσωτερικής αντιστάσεως. Η Χούντα κατέρευσε το 1974 υπό το βάρος των ανομιμάτων της και ιδίως υπό το βάρος της Κυπριακής τραγωδίας. Το γεγονός ότι στα θεμέλια της μεταπολιτεύσεως δεν υπήρχε ένα γεγονός ανατροπής, είχε τεράστια αξιακή σημασία στην ποιότητα της μεταπολιτευτικής μας ζωής. Δεν υπήρξαν ογκώδεις συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις και πορείες επί Χούντας. Υπήρχαν μεμονωμένες ενέργειες κάποιων γενναίων Ελλήνων που αντιμετωπίζονταν με βάρβαρο τρόπο από τη δικτατορία. Αυτό που δεν έγινε από την πλειοψηφία του λαού όταν χρειαζόταν, όταν δηλαδή υπήρχε η Χούντα, έπρεπε να αναπληρωθεί μετά. Πότε? Μετά το 1974. Μετά το 1974, λοιπόν, είχαμε τις πορείες μας, είχαμε τα λάβαρά μας, τραγουδάγαμε αντάρτικα στις ταβέρνες και μετά πηγαίναμε σπίτι μας ήσυχοι ότι έχουμε εκπληρώσει εκ του ασφαλούς, με καθυστέρηση ετών, το αντιστασιακό μας καθήκον έναντι της δικτατορίας. Επρόκειτο για μίμηση, για κακό θεατρικό παίγνιο, για παροδία. Δημιουργήθηκε λοιπόν μία πολιτική μυθολογία που είχε και εξακολουθεί να έχει στο επίκεντρό της το Πολυτεχνείο. Γιατί το Πολυτεχνείο? Διότι το Πολυτεχνείο υπήρξε το μοναδικό σοβαρό γεγονός μαζικής λαϊκής αντιστάσεως απέναντι στη δικτατορία. Σε εκείνα τα 7 μαύρα χρόνια ήταν η μοναδική ένδειξη ότι ο λαός κάτω από την επιφάνεια έβραζε. Ήταν ένα ηφαίστειο που έβραζε. Εξαιτίας αυτού του λόγου, του τι συνέβη το Πολυτεχνείο το 1973, το Πολυτεχνείο μετά το 1974 προσέλαβε μυθικές διαστάσεις. Οι διαστάσεις αυτές αποτυπώνονται θαυμάστια στο σύνθημα που ακούστηκε κατά κόρον στα αντιμνημονιακά συλλαλητήρια. Η Χούντα δεν τελείωσε το 1973. Λόγω του μύθου που έχει δημιουργηθεί, ένα μεγάλο ποσοστό του λαού πιστεύει ότι η Χούντα πράγματι έπεσε το 1973 εξαιτίας του Πολυτεχνείου. Στην πραγματικότητα βεβαίως, την εξέγερση του Πολυτεχνείου ακολούθησε η ανατροπή του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη και μια πολύ σκληρότερη φάση της δικτατορίας. Το Πολυτεχνείο πέραν από το Πολυτεχνείο, ο μύθος του Πολυτεχνείου όπως δημιουργήθηκε στα μεταπολιτευτικά χρόνια, αντανακλά πλήρως στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Σπέβδω να επισημάνω, επειδή το έχετε ξανακάνει στο παρελθόν με αποκοπή φράσεών μου, ότι δεν αναφέρομαι στο αξιακό άρωμα του Πολυτεχνείου εν μέσω Χούντας το 1973, αλλά στην πολιτική του λειτουργία ως μύθου στα μεταπολιτευτικά χρόνια. Ποιες ήταν οι εκφράσεις αυτού του μύθου? Οι κομματικές φοιτητικές παρατάξεις. Η απαγόρευση εισόδου ακόμη και της πυροσβεστικής μέσα στα ΑΕΗ, καθότι είναι κρατική δύναμη. Οι καταλήψεις πανεπιστημιακών σχολών. Η για ψήλου πίδημα διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις. Αντί όλα αυτά που περιέγραψα να συνιστούν ύβρι, μία συγκλονιστική ύβρι για τον πνευματικό κόσμο αυτής της χώρας, κατέστησαν κοινός τόπος. Μία πραγματικότητα που μπορούμε να αποδεχθούμε αν κλείσουμε λίγο τα μάτια σε κάποιες ακρότητες, όπως κλείναμε τα μάτια σε αυτές τις ακρότητες που έγιναν στην Κρήτη. Όλα αυτά βεβαίως δεν γίνονταν για να ανατραπεί μια Χούντα. Η μετεξέλιξή τους είναι αυτά που συμβαίνουν την τελευταία δεκαετία. Οι επιθέσεις στους καθηγητές, οι διαπομπεύσεις τους, οι στοχοποιήσεις με αφίσες, οι συστηματικές καταστροφές της περιουσίας του Δημοσίου Πανεπιστημίου, όλα αυτά αποτελούν την επιτομή της μεταπολιτευτικής μας χρεοκοπίας. Στα πανεπιστήμια μας όλα αυτά έχουν όνομα. Τα τελευταία αρκετά χρόνια είναι ενέργειες κατά κύριο λόγο της αντιεξουσιαστικής αριστεράς. Επιτρέψτε μου εδώ σε αυτό το σημείο μια ειδικότερη αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί από τα κόμματα της κοινοβουλευτικής αριστεράς θεωρώ ότι είστε το κόμμα που τελεί σε μεγαλύτερη σύγχυση απέναντι στη λεγόμενη αντιεξουσιαστική αριστερά. Η αντιεξουσιαστική αριστερά εμφορείται από μια ψευδοεπαναστατική υποκουλτούρα που υποτίθεται ότι συμβολίζει αντίσταση, ανατροπή και επανάσταση. Στην πραγματικότητα είναι απολύτως μηδενιστές. Το είδαμε ανάγλυφα στα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2008, τη μηδενιστική εξέγερση.
η ιδεολογία τους είναι αντίστοιχη με αυτήν του χούλιγκαν που κολλάει πάνω στα σήματα οδικής κυκλοφορίας αυτοκόλλητα της ομάδας του. Στα πανεπιστήμια το κύριο γνώρισμα των αντιεξουσιαστών είναι η βία. Δεν πρόκειται για επιφαινόμενο άλλων αιτίων. Είναι η βία για τη βία. Επικαλύπτουν την απουσία ιδεολογίας τους με συνθήματα του τύπου «εμπρός για τις γενιάς μας στα πολυτεχνία». Φαντασιώνονται ότι αντιστέκονται στη Χούντα. Ας πάρουμε το παράδειγμα της αναγραφής συνθημάτων στους τοίχους. Νομίζουν ότι η αναγραφή συνθημάτων στους τοίχους είναι κάτι βαθιά επαναστατικό. Στην κατοχή, η αναγραφή συνθημάτων στους τοίχους μπορούσε να σε οδηγήσει σε θάνατο αν περνούσε δίπλα σου γερμανική περίπολος. Στη δικτατορία, η αναγραφή συνθημάτων στον τοίχο σήμαινε σύλληψη από την αστυνομία και βασανιστήρια. Στην Ελλάδα του σήμερα, όπου μπορείς να διαδίδεις ελεύθερα τις απόψεις σου με κάθε μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, με χιλιάδες ή και εκατομμύρια αποδέκτες, η αναγραφή συνθημάτων στους τοίχους, ιδίως ενός πανεπιστημίου, είναι σύμπτωμα βαριάς αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Αυτή η ψευδοεπαναστατική υποκουλτούρα βραχικυκλώνει τον ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστικό το τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Δεν έβγαλε ανακοίνωση για την καταστροφή των υποδομών της βιβλιοθήκης στο Αριστοτέλειο από τους Μπαχαλάκηδες. Εξέδωσε ανακοίνωση δύο ημέρες μετά για τα επεισόδια με την αστυνομία. Εκεί ξανακούσαμε το κλασικό τσιτάτο. Κάποιοι προβοκάτορες έκαναν τα επεισόδια για να νομιμοποιηθεί η παρουσία της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Έχετε μείνει όμως σε άλλη εποχή. Η αστυνομία στο Αριστοτέλειο, αυτή η ίδια η αστυνομία που προστατεύει και εσάς ως βουλευτές, δεν βρίσκεται εκεί για την καταστολή ειρηνικών κινητοποιήσεων των φοιτητών. Προστατεύει τη δημόσια περιουσία από την αντιεξουσιαστική αριστερά που την καταστρέφει με βαριοπούλες. Η αστυνομία είναι εκεί για να βοηθήσει στο χτίσιμο μιας βιβλιοθήκης. Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο ανατρεπτική και επαναστατική όσο οι εθιμικές πορείες στην επέτειο του Πολυτεχνείου που καταλήγουν σε ταβέρνες με παϊδάκια όπου όλοι μαζί τραγουδούν αντάρτικα τραγούδια. Κυρίες και κύριοι, το τι δεν ακούσαμε αυτές τις ημέρες. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κυρία Αναγνωστοπούλου, όταν αναφερόμουν στον πνευματικό κόσμο της χώρας που πρέπει να θεωρεί ύβρια αυτά που συμβαίνουν, τέτοια πράγματα σκεφτόμουν. Κύριε Αναγνωστοπούλο, εδώ είναι ο χώρος της ελεύθερης έκφρασης. Και τι δεν ακούσαμε... Θα απαντήσετε αν θέλετε. Σας παρακαλώ. Και τι δεν ακούσαμε αυτές τις ημέρες. Δεν φημώνεται στο κοινοβούλιο κανένας. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ.